Καλημέρα κύριε Παφίλη, τι κάνετε? Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Έχω μπροστά μου τον ριζοσπάστη. Ναι. Κάνω και καλύπτω και το κόμμα σας ως ρεπόρτερ. Οπότε σας διαβάζω το οργανό σας επαγγελματικά, είμαι υποχρεωμένος. Βλέπω λοιπόν το κύριο θέμα της ημέρας είναι για σας επαγρύπνηση και συμπόρευση με το ΚΚΕ ενάντια στα ανατολικά σχέδια και την ελληνική εμπλοκή. Προφανώς αναφέρεται στην πρόθεση, στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ με την είσοδο της Σουηδίας και της Φιλανδίας, έτσι δεν είναι? Και όχι μόνο. Αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη ήταν, θα έλεγε κανένας, επιβεβαίωσε την όξυνση της επιθετικής στρατηγικής του ΝΑΤΟ, η οποία πλέον απλώνεται σε όλο τον κόσμο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και για όσους μπορεί να είχαν αυταπάτες ή να έχουν αυταπάτες για το ρόλο του ΝΑΤΟ, ότι είναι μια αμυντική συμμαχία, βορειοατλαντικό σύμφωνο κλπ, όλα αυτά καταραίουν. Και φαίνεται ότι είναι πια το πλεισμένο και επικίνδυνο χέρι του υπεραλισμού και οι αποφάσεις του πραγματικά βάζουν σε μία νέα περίοδο, θα έλεγε κανένας, συνέχιση βέβαια της προηγούμενης. Έχουμε. Κύριε Παφίλη, να δούμε τώρα μερικά στοιχεία μόνο. Κύριε Παφίλη, συγγνώμη. Για ένα λεπτό, περιμένετε. Ναι, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Λοιπόν, έχουμε επέκταση της δράσης του ΝΑΤΟ σε όλο τον κόσμο. Μέχρι τον Ινδοειρηνικό, είτε απευθείας είτε με συνεργαζόμενα κράτη στην περιοχή. Και ξέρετε ποια είναι. Μιλάμε για Αυστραλία, για Νότια Κορέα κλπ. Οι οποίες μάλιστα αυτές χώρες, παρότι δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ, ακόμα και η Ιαπωνία, ήταν στη συνεδρία του ΝΑΤΟ. Όχι βέβαια, δεν πήραν μέρος στις αποφάσεις κλπ. Αλλά ουσιαστικά αυτό νομιμοποιείται. Επομένως εξελίσσεται και σε άλλη περιοχή, θερμή περιοχή. Η αντιπαράθεση ανάμεσα στις ΗΠΑ, στον ανταγωνισμό δηλαδή, και της Κίνας. Έπειτα, δεύτερο είναι η διεύρυνση του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, με την ένταξη της Σουηδίας, που μέχρι ναι, τώρα. Αυτό ήταν, ήθελα να αναφέρω. Μισό λεπτό, κύριε Παφίλη. Ναι. Το γεγονός ότι δύο χώρες παραδοσιακά ουδέτερες, και καλά η Φιλανδία ένιωθε την ανάσα, να το πούμε έτσι, της παλιάς Σοβιετικής Ένωσης και της Ρωσίας, καυτή πάνω της έχουμε και τον όρο φιλανδοποίηση ακριβώς, ακριβώς για αυτό το λόγο, αλλά ειδικά η Σουηδία, η οποία είναι μια παραδοσιακά ουδέτερη χώρα εδώ και 200 χρόνια, δεν έχει συμμετάσχει σε πολέμου και σε συμμαχίες, ζητάνε τώρα οι ίδιες οι χώρες, και μάλιστα δημοκρατικά εκλεγμένες, δεν το αμφισβητεί κανείς, να ενταχθούν στην Νατοϊκή Συμμαχία, ακριβώς γιατί φοβήθηκαν ότι η τύχη της Ουκρανίας μπορεί να είχαν και αυτή την ίδια τύχη. Καταρχήν να πούμε ότι στην από Ουκρανία, μόνο του αυτό όμως λέει, να, από μόνο του δείχνει ότι οι λαοί αυτοί, μάλιστα στη Φιλανδία παρουσιάστηκε ο πρόεδρος, και στη Σουηδία, συγγνώμη, ο πρωθυπουργός και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης μαζί. Άρα οι λαοί οι ίδιοι θέλουν να ενταχθούν στην Νατοϊκή Συμμαχία. Ναι, το αν θέλουν οι λαοί ή όχι είναι άλλο θέμα και το δεν έχει καμιά σχέση η σημερινή Ρωσία με τη Σοβιετική Ένωση. Σωστό η αυτό, Σοβιετική ναι. Ένωση ποτέ δεν είχε επιθετική πολιτική, ήταν πρωταγωνίστρια για την ειρήνη, για τον αφοπλισμό κλπ. Εκείνοι που δεν αποδέχονταν αυτά ήταν η Νατοϊκή και οι άλλες καπιταλιστικές χώρες. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε δηλαδή επίσης ότι εντάξει μπορεί να ήταν ανεξάρτητη και, πώς το λένε, και η Σουηδία και η Φιλανδία, αλλά αυτές είναι καπιταλιστικές χώρες και σήμερα σχηματίζεται ένα μπλοκ πάρα πολύ επικίνδυνο. Από τη μία μεριά είναι το ΝΑΤΟ και έχουμε τον μπλοκ, ας το πούμε έτσι, της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής, της Δύσης όπως λένε, και από την άλλη σχηματίζεται ένα άλλο μπλοκ που είναι το Ανατολικό μπλοκ, Ευρωανατολικό το πούμε έτσι καλύτερα, που είναι Ρωσία, Κίνα και δεν ξέρουμε ακόμα τι άλλο, γιατί έχει ενεργοποιήσει και ο Πούτιν και την συμμαχία που έχει και των ανεξάρτητων κρατών και αυτό δημιουργεί, γιατί γίνεται, γιατί οξύνονται οι ανταγωνισμοί για το μοίρασμα και το ξαναμοίρασμα των αγορών. Ναι. Γιατί βρισκόμαστε σήμερα σε μια περίοδο όπου πλέον έχουν διαμορφωθεί οι συσχετισμοί παγκόσμια, υπάρχουν πολλά εμπεριαλιστικά κέντρα, είναι δηλαδή το Αμερικανονατοϊκό, το Ευρωπαϊκό, υπάρχει το Ρώσικο, υπάρχει το Κινέζικο, είναι και άλλες χώρες όπως η Βραζιλία και λοιπά που διεκδικούν και η ανθρωπότητα μοιάζει πλέον μέσα στους ανταγωνισμούς σαν ένα ηφαίστειο που είναι έτοιμο να εκραγεί. Και ακριβώς
και αυτές οι χώρες, επειδή είναι καπιταλιστικές χώρες, και αυτό και προσχωρούν και στο ΝΑΤΟ, στον μπλοκ ας πούμε το δυτικό όπως λέγεται, για να μπορέσουν το κεφάλαιο των χωρών τους να πάρει μέρος σε αυτή την μοιρασιά, η οποία βέβαια δεν θα είναι ανέμακτη. Το αντίθετο. Δημιουργούνται τεράστιοι κίνδυνοι. Βλέπετε ότι το ΝΑΤΟ μεταφέρει 300.000 στρατεύματα στα ανατολικά σύνορα και με την, με την εισδοχή της Σουηδίας και της Φιλανδίας ολοκληρώνεται σχεδόν η περικύκλωση της Ρωσίας. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό στην πραγματικότητα είναι μια ήττα του Πούτιν, βεβαίως, έτσι. Δηλαδή, κατάφερε ο Πούτιν να κάνει δύο ουδέτερες χώρες να ενταχθούν απέναντι. Να σας πω, ο Πούτιν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της αστικής τάξης της Ρωσίας, των μονοπωλίων, αυτών που λένε ολιγαρχών. Δεν είναι ολιγάρχες. Είναι όπως είναι και τα μονοπόλια τα δυτικά, ας το πω έτσι. Είναι καπιταλιστική χώρα, υπεραλιστική χώρα, με ισχυρή οικονομία και πολύ ισχυρή στρατιωτικά. Και ακριβώς γι' αυτό και ξέσπασε και ο πόλεμος στην Ουκρανία, που από τη μια μεριά είναι, που πολεμάει είναι η Ρωσία, η καπιταλιστική Ρωσία, και από την άλλη είναι η κυβέρνηση Ζελένσκι με όλους τους νατοϊκούς. Γιατί να μην έχουμε καμιά αυταπάτη δηλαδή τώρα ότι είναι ένας μικρός πόλεμος. Και ο πόλεμος αυτός δεν ήρθε τυχαία σήμερα. Πάντως δεν έκανε το πρώτο βήμα η Ουκρανία. Η Ουκρανία δέχτηκε την εισβολή, έτσι. Ναι, αυτό είναι, η εισβολή είναι απαράδεκτη, καταγγείλαμε από την πρώτη στιγμή. Ωστόσο όμως ο πόλεμος είχε αρχίσει από το 2014. Έχουν σκοτωθεί, υπολογίζουν, 15.000 δεν είναι επίσημα, αλλά είναι 30.000. Και ήταν ο πόλεμος της Ουκρανίας κατά των λαών των νοτιοανατολικών, του Λουγκάνης και του Ντονέσκ. Έχει αρχίσει ο πόλεμος, ο οικονομικός, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ας μην ξεχνάμε ότι οι σημερινές κυβερνήσεις, ο Ζελένσκι διάδοχος ήταν, προκύψαν από ένα πραξικόπημα που οργάνωσαν και οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι, ένα πραξικόπημα που χρησιμοποίησαν τους φασίστες και τώρα βγαίνουν όλα στη φόρα, εκείνα που κρύβονταν τις πρώτες μέρες, και η διαπάλη που γίνεται είναι για να μοιράσουν τον πλούτο που έχει η Ουκρανία. Απ' τη μία είναι η Ρωσία, απ' την άλλη είναι το ΝΑΤΟ και η άθλια, θα έλεγα, κυβέρνηση Ζελένσκι. Επομένως, δεν είναι θέμα αν είναι η ήττα του Πούτιν ή όχι, το ότι μπαίνει η Σουηδία και η εκλεγμένος είναι ο Ζελένσκι. Είναι. Εκλεγμένος είναι, έχει κερδίσει εκλογές, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Πόσες εκλογές, με κόμματα απογραφημένα, 11 κόμματα. Κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Τώρα τα έχει απογορεύσει όλα. Είναι δηλαδή μια δικτατορία. Κοινική, θα έλεγα. Με τι, με τους φασίστες του Αζόφ, του τάγματος Αζόφ, του δεξιού τομέα και όλους τους άλλους οι οποίοι έχουν χιτλερικά σύμβολα και δεν το κρύβουν ότι είναι φασίστες. Επομένως δεν είναι αυτό το επιχείρημα. Ο Ζελένσκι είναι εξίσου υπεύθυνος για την κατάσταση, το αίμα που ρέει και στην Ουκρανία και στη Ρωσία βέβαια, όπως βέβαια και ο Πούτιν, και μάλλον η κυβέρνηση του Πούτιν. Και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η κυβέρνηση του Ζελένσκι, παραδείγματος χάρη, σε μια χώρα πάμπλουτη, ο λαός ζούσε εξαθλειωμένος. Οι Ουκρανοί, μέσος όρος είναι το μήνα 150 ευρώ. Σε μια χώρα πάμπλουτη, κυριολεκτικά, ήταν πρώτη στο λαθρεμπόριο όπλων. Πρώτη σε διαφορά στον κόσμο. Αυτά τα ξεχνάμε. Όχι βέβαια. Επομένως λέω τώρα και για τη Σουηδία και την Φιλανδία, θα σας πω τη γνώμη μου ευθέως, αργά ή γρήγορα θα έμπαιναν. Γιατί ενώ ξεκίνησε το ΝΑΤΟ, υποτίθεται, κατά του Συμφώνου της Βαρσοβίας, υποτίθεται, γιατί το Σύμφωνο της Βαρσοβίας δημιουργήθηκε πολλά χρόνια αργότερα, ενώ υποτίθεται ότι ήταν αμυντικό, αφού διαλύθηκε το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, αντί να διαλυθεί και αυτό όπως λέγαν ορισμένοι, άρχισε να επεκτείνεται συνεχώς. Παρά το ότι υπήρχαν υποσχέσεις με αυτούς τους άθλιους, Γκορμπατσόφ και Γέλτσιν κλπ. Που ανέτρεψαν το σοσιαλισμό στη Σοβιετική Ένωση και πρόκυψαν τα σημερινά τέρατα. Καλά, θα σας έλεγε κανείς ότι και ο Γκορμπατσόφ και ο Γέλτσιν είναι μέλη του πολιτικού γραφείου της Σοβιετικής Ένωσης, του ΚΚΣΕ ήταν, έτσι. Μα η ανατροπή έγινε από τα μέσα, δεν έγινε από τα έξω. Λοιπόν, για να έρθουμε στα δικά μας λίγο. Με αυτή την, ακούστε, το ΝΑΤΟ, από τη στιγμή που έπεσε η Σοβιετική Ένωση και διαλύθηκε και το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, άρχισε μια ταχύτατη επέκταση προς τα ανατολικά και όχι μόνο. Έχει σχέσεις με χώρες σε όλο τον κόσμο. Και τώρα βλέπετε, σας είπα, η Ιαπωνία, η Αυστραλία, τι Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Είναι το οπλισμένο χέρι
το επικίνδυνο, το δολοφονικό χέρι για να διαφυλάξει τον καπιταλισμό και τα κέρδη του κεφαλαίου σε όλο τον κόσμο. Αυτό κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Τώρα τα περί άμυνας και λοιπά είναι παραμύθια, γιατί διέλυσε την Ιουγκοσλαβία. Να έρθουμε, λίγο, να έρθουμε λίγο στα δικά μας, στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο. Καλά, είναι γνωστό ότι ο ΚΚΕ δεν έχει ιδιαίτερο άγχος, όποτε για να γίνουν εκλογές είσαστε έτοιμοι, αυτό είναι σαφές. Αλλά βλέπετε εκλογές τώρα επί της ουσίας? Να σας πω τώρα, από ό,τι φαίνεται το κλίμα είναι τέτοιο. Τώρα αν θα γίνουν το Σεπτέμβρη, αν θα γίνουν τον Οκτώβρη, δεν μπορεί να εκτιμήσει κανένας. Αυτά είναι, θα τα αποφασίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εκλογές φαίνεται να γίνουν. Το ερώτημα είναι, το ΚΚΕ δεν έχει άγχος, αλλά ο λαός πρέπει να έχει άγχος. Γιατί το παιχνίδι είναι στημένο, όπως λέει και ο Παπακοσταντίνου. Και από πριν ξεπουλημένο. Τα προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, τους άλλους δεν τους βάζω, είναι γραμμένα από τώρα, όχι από το αποδομόν, είναι και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτημα είναι, κύριε Παφίλη, μιλάμε πάντα τον κύριο Θανάση Παφίλη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ. Λέω, μπορεί κάποιος να έχει μπει τώρα, συντονιστεί τώρα, γι' αυτό αναφέρω ξανά το όνομά σας. Το ερώτημα όμως είναι, γιατί βλέπουμε μια παγιωμένη, έστω παγωμένη εικόνα από όλες τις μετρήσεις, η οποία αφενός μεν η υπαρκή φθορά της κυβέρνησης δεν την εισπράττει κάποιος άλλος, και εσείς είστε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στα πάνω κάτω δεδομένα, έτσι όπως καταγράφηκαν στις εκλογές του 19. Γιατί δεν έχετε πείσει ευρύτερα στρώματα? Ναι, το πολιτικό πεδίο, το πολιτικό τοπίο δεν διαμορφώνεται μόνο από αυτά. Διαμορφώνεται, παραδείγματος χάρη, στο ότι υπάρχουν αναπτυγμένοι λαϊκοί αγώνες, απεργίες, κινητοποιήσεις παντού. Στην Κόσκο, ας πούμε, το σωματείο της Κόσκο κατάφερε να νικήσει. Η ΦΟΥΝΤ κατάφερε να πάρει αυξήσεις και να ικανοποιήσει αιτήματα από τους αγώνες. Η Ομοσπονδία των Οικοδόμων υπέγραψε συλλογικές συμβάσεις με μεγάλες αυξήσεις και κατακτήσεις. Και αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλούς χώρους. Και το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα, μαζί και με τίμιους συνδικαλιστές, που είναι μπροστά σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις. Και η πανσπουδαστική βγήκε πρώτη δύναμη. Πράγμα που δεν μπορεί να το καταπληκτικό. Όλα αυτά όμως δεν μεταφράζονται στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Έτσι. Ναι, επειδή λοιπόν είμαστε τώρα σε προεκλογικό ουσιαστικά σκηνικό, το κρίσιμο είναι για τον κόσμο ο οποίος είναι αγανακτισμένος να μην πέσει στην παγίδα του μεγάλου ή του μικρότερου κακού. Γιατί αυτά θέλουν κακό για το λαό. Γι' αυτό έλεγα πριν ότι είναι το παιχνίδι στημένο. Δεν υπάρχουν στρατηγικές διαφορές. Πίνουν νερό από την ίδια βρύση, όπως λένε στο χωριό μου και σε πολλά χωριά. Και η ίδια βρύση λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και συμφέροντα του κεφαλαίου. Πάρτε παράδειγμα στο θέμα του ΝΑΤΟ. Να αρχίσω από αυτά. Τα μεγάλα. Συμφωνούν όλοι. Εμείς είμαστε εναντίον του ΝΑΤΟ. Συμφωνούν, ενώ λένε αποστατικοποίηση και λοιπά, λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Συμφωνούν με την επέκταση του ΝΑΤΟ με τη Σουηδία, Φιλανδία. Συμφωνούν με τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο της Ουκρανίας. Για το, τώρα για να είμαστε δίκαιοι, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιον εκτός από του ΣΥΡΙΖΑ, θα τον έχουμε αργότερα. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι, και αυτή είναι μια ερώτηση που θα την κάνω εγώ στον κύριο Κατρούγκαλο αργότερα που θα μιλήσουμε. Τι να κάνει τον κύριο Κατρούγκαλο, αυτό δεν ήταν ο πρωταγωνιστής εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ για την Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία? Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ αντιδρά για την είσοδο. Θα σας πω κάτι πολύ απλό. Αντιδρά για την είσοδο Σουηδίας και Φιλανδίας, και αυτό είναι μια αντίφαση, γιατί ήταν υπέρ της εισόδου της Βορείας Μακεδονίας. Υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν αντιδρούν. Τόσα χρόνια που ήταν κυβέρνηση, ούτε ένα πράγμα, για ένα πράγμα δεν βάλαν βέτο. Εδώ υπογράψαν ανακοίνωση του ΝΑΤΟ, την απόσυρση από τη συμφωνία που υπήρχε από τις πυρηνικές χώρες για το πρώτο πυρηνικό χτύπημα. Που δεσμεύονταν όλες ότι δεν πρόκειται να χτυπήσουμε πρώτοι με πυρηνικά. Και όχι μόνο αυτό. Και εκεί αυτοί που έλεγαν ότι είμαστε υπέρ των πυρηνικών. Το ΝΑΤΟ έφυγε από αυτή τη συμφωνία. Και το υπέγραψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έδωσε βάσεις, τώρα που λέει Αλεξανδρούπολη, Στεφανοβίκιο, Γιασούδα, με επέκταση και το νέο λιό, τα έδωσε πριν να φέρει η συμφωνία στη Βουλή. Και τώρα βγαίνει και μιλάει και από πάνω. Είναι ντροπή να λέει για την Αλεξανδρούπολη ότι θα ήταν εμπορικό λιμάνι. Στρατηγικό σημείο είναι για τη μεταφορά στρατευμάτων πάνω και για ενεργειακό κέντρο. Επομένως, λέω, δεύτερον, ενέργεια. Φωνάζουν σήμερα
η αντιπολίτευση και το Πασόκ και αυτό, και η Νέα Δημοκρατία βέβαια υποστηρίζει, ότι που πάμε με το ρεύμα κλπ. Όμως το ρεύμα, η ενέργεια γενικά, γιατί ακρίβεινε? Απελευθέρωση ενέργειας. Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι συμφωνούν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ την ξεκίνησε και την ολοκλήρωνε. Απολιγνητοποίηση. Δεύτερο, ποιος έκλεισε την πέμπτη μονάδα, που ήταν η πιο σύγχρονη. Και συνεχίζει τώρα η Νέα Δημοκρατία βάζοντας μεταβατικά καύσιμο το φυσικό αέριο που είναι πανάκριβο. Τρίτον, χρηματιστήριο ενέργειας. Αυτό το χρηματιστήριο είναι το παζάρι δηλαδή. Είναι ο ναός της κερδοσκοπίας της ενέργειας. Ποιος το έκανε? Η κυβέρνηση είναι ΣΥΡΙΖΑ. Και να συνεχίσω. Έχουμε δύο λεπτά ακόμα. Επομένως, να λέω που είναι η κοινή στρατηγική. Που υπάρχει, και η κοινή στρατηγική είναι αυτή που πηγάζει από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταμείο ανάκαμψης. Άλλο θέμα. Συμφωνούν όλοι. Πού θα πάνε τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης? Στους επιχειρηματικούς ομίλους το 90%. Ποιος θα το πληρώσει, γιατί τίποτα δεν είναι τζάπα? Ο ελληνικός λαός, γιατί αυξάνεται το χρέος και το πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και ο λαός εννοώ οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα. Η φορολογία στον κρατικό προϋπολογισμό, στη φορολογία το 94% το πληρώνουν οι μισθωτοί και τα λαϊκά στρώματα. Και αυτοί που έχουν πάνω από το 60% του ΑΕΠ, δηλαδή τα μονοπόλια κλπ, πληρώνουν 6%. Να για ποιους δουλεύουν. Πού πάει το χρήμα τώρα με την ονομαζόμενη πράσινη ενέργεια? Στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Ποιος διαφωνεί γι' αυτό? Μόνο το ΚΚΕ. Κανένας άλλος, και έχει καταθέτει και πρόταση συγκεκριμένη και για την ενέργεια. Εμείς έχουμε προτάσεις πάλι και για το σήμερα, οι οποίες θα εντάσσουν σε μια γενικότερη κατεύθυνση που θα είναι η ανατροπή του συστήματος. Δεν το βλέπει κανένας. Δεν βλέπει κανένας τη βαρβαρότητα που υπάρχει σε όλο. Ότι ο καπιταλισμός τέλειωσε, σάπισε. Πεθαίνει ο κόσμος τζάπα, ζει χειρότερα από ό,τι παλιότερα. Και όλοι τους είναι υπέρ αυτού. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει θα το κάνουμε καλύτερο. Δεν γίνεται. Υπάρχει εμπειρία όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν, σοσιαλδημοκρατικών, κεντροαριστερών, δεξιών κλπ. Κλπ, οι οποίες κινήθηκαν στην ίδια πολιτική. Και ο φίλος τους, ο Σάντσες, που τον υμνούν, δολοφονία προσφύγων, εν ψυχρό. Να ποια είναι η κατάσταση. Γι' αυτό λέμε ότι ο κόσμος, για να μην συνεχίσω για τα μεροκάματα, για τον νόμο Βρούτση Αξόγλου, για απαγόρευση απεργιών κλπ. Είναι η ίδια πολιτική κοινή. Τώρα, αν διαφωνούν σε επιμέρους, αυτό έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες. Γι' αυτό λέμε ότι το κρίσιμο στο λαό σε αυτές τις εκλογές, το κρίσιμο είναι να αγωνίζεται, να οργανωθεί στα συνδικάτα, στους μαζικούς φορείς, να παλέψει, να κινητοποιηθεί, αλλά στις εκλογές να επιλέξει μία δύναμη η οποία με συνέπεια στάθηκε δίπλα του και που έχει διαφορετική πρόταση διεξόδου. Κύριε Παφίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ σας ευχαριστώ για αυτήν την συνομιλία.